jungle. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελεύθερον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελεύθερον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελεύθερον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, δικαιώνει για ή και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεέας ελεύθερον ημάς, Κύριε, ελάχιστα αμαρτίας ημών, δες πάση κόρησον εις ονομίας ημών, Άγιο της δικαιείας της νέας ημών. Ένα και το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, δικαιώνει για ή και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, θέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έχεις μας πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων την ψυχήν του δούλου σου σώτερ ανάπαυσον φυλάτων αυτήν εις την μακαρία ζωήν την παρασύ φιλάνθρωπε. Θεό ημών επισώμεθα, Πάσου Κύριε, Κύριου δεηθών, Κύριε ελέησον. Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός των θάνατων καταπατήσας, των διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος. Αυτός Κύριε, ανάπαυσον και την ψυχή του και κοιμημένου δούλου του Θεού Ιωάννου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοερό, εν τόπο αναψύξεως ένθρα πέδρα πάσα οδυνηρή λύπη και συναγμός. Παναμάρτημα το παραυτού πραχθένε λόγο ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, συγχώρησος. Ότι ουκ έστιν άνθρωπος σωζήσεται και ουκ αμαρτήσει, συγχαρημόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, τη δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Κυρίου δεηθώ, ότι Θεία Ανάσταση, ζωή και μακαρία ανάπαυσης και κοιμημένου δούλου σου Ιωάννου, εις Θεό Θεός ημών και στη δόξα να πέμπομε, στον άρχος Πατρί το Παναγιό και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρόεδρος Παπαντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Πολύ συχνές οι επισκέψεις σας τελευταίες στην περιοχή, κύριε Πρόεδρε. Κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Η Παπαντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος αποφάσισε την τελευταία της θητεία και την προηγούμενη ότι να πηγαίνει και να περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα ώστε να βρίσκει το πρόβλημα στη βάση και να μπορεί να δώνει όσες λύσεις μπορεί. Επομένως, εμείς και στα εγγένεια που παραβρέθηκα εδώ πέρα σε αυτό το θαυμάσιο έργο που είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Γιάννη, νομίζω ότι είναι μια υποχρέωση και θέμα τιμής το Συμβούλιο της Παπαντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος και η δέσμευση που ήταν να συνεδριάσουμε σήμερα εδώ στην Πεντάβρυση Κοζέμα. Βεβαίως, είναι άλλη μια σημαντική ημέρα τόσο για το Δήμο Ροδέας όσο και για την Πεντάβρυσο, την τοπική κοινότητα της Πενταβρύσου, τον τοπικό σύλλογο το Διγενή, αλλά κυρίως για το όραμα ενός ανθρώπου που δεν είναι σήμερα κοντά μας, του Γιάννη του Πασαλίδη, ο οποίος μας άφησε νωρίς, αλλά είχε όνειρο να συγκεντρώσει ανθρώπους στο χωριό του, στην Πεντάβρυσο. Σήμερα το πετυχαίνει εδώ, με τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Παπαντιακής. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια του Γιάννη του Πασαλίδη για τη συμμετοχή του σήμερα, αλλά κυρίως να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Παπαντιακής, τον κύριο Βαρθινιάδη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το ΣΠΟΣ Δυτικής Μακεδονίας και τον τοπικό σύλλογο Διγενής Πενταβρύσου, γιατί υλοποιούν μια υπόσχεση που δόθηκε την ημέρα των Αγγελίων της Λύρας, ώστε μια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να γίνει εδώ στην Πεντάβρυσο. Είναι μεγάλη μας χαρά που τους φιλοξενούμε σήμερα εδώ και στη μνήμη του Γιάννη του Πασαλίδη νομίζω ότι η σημερινή συνεδρίαση εύχομαι να είναι παραγωγική και ουσιαστική. Σας ευχαριστώ. Ξεκινάμε.
Σε μιλάμε, δεν καταλαβαίνω. Γιατί εγώ δεν τα είδα, κοίτα τα κοιμιά σε δική και οι δύο. Εμένα απλά το σώμα μου κάτι και στην Ελλάδα, αλλά όλα τα άλλα δεν είναι. Κύριε Πρόεδρε της Παμποδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος και Αραβικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Πολιτικής Μακεδονίας και Υπήρου και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριε Βουλευτά, κύριε Κωνσταντινίδης, κύριε Βασανίδη, βουλευτής, κύριε Πρόεδρε της Περιφερειακής Επιτροπής Νεολαίας Διοικητικής Μακεδονίας και Υπήρου και Μέλη του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ, φίλοι και εκπρόσωποι των Συλλόγων που μας τιμούν με την παρουσία σας, καλωσορίζουμε στη συνεδρίαση της Παμποδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος εδώ στην Εδάβρυσο Εορδαίας. Να ξεκινήσουμε τη διαδικασία δίνοντας το λόγο στους οικοδεσπότες πρώτα, στον πρόεδρο της Οδικής Κοινότητας και στην πρόεδρο του Συλλόγου Πενταβρύσου. Καλημέρα σας. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τον Διοικητικό Συμβούλιο της Παμποδιακής Ομοσπονδίας Ποντίων Ελλάδος να τους καλωσορίσω στην τοπική κοινότητα. Παράλληλα θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί αποτελεί για μας ιδιαίτερη τιμή που επέλεξαν αυτή η συνεδρίαση να πραγματοποιηθεί στην τοπική μας κοινότητα. Μια τοπική κοινότητα η οποία αποτελείται από πόντιους πρόσφυγες, μια τοπική κοινότητα η οποία έχει τοποθετήσει το σύμβολο του πόντου τη μεγαλύτερη λίρα παγκοσμίως στην πλατεία της. Θέλω να τους ευχαριστήσω επίσης που τιμήσανε με την παρουσία τους για το τρισάγιο που έγινε προς τιμήν του εκλοιπών Προέδρου Γιάννη Πασαλίδη. Ο Γιάννης Πασαλίδης. Στην Πενταύρουσο Εορδαίας, την Παμποδιακή Ομοσπονδία και τον πρόεδρο αυτής, τον κύριο Βαρτινιάδη, είναι μεγάλη τιμή και χαρά που βρίσκεται απόψε εδώ μαζί με όλους τους σύνεδρους που έχουν έρθει από διάφορα μέρη της Ελλάδος, τους καλωσορίζουμε στο χωριό μας, τους πρόεδρους Δυτικής Μακεδονίας και Υπήρου, τους συλλόγους όλους που μας τιμούν με την παρουσία, όλο τον κόσμο που είναι εδώ. Αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Κοινότητας, κύριε Αντιδήμαρχε, κυρίες και κύριοι που είστε σήμερα εδώ, κύριε Κοσμίδη, αγαπητέ φίλε, Κώστα Πασαλίδη και εκπρόσωποι της οικογένειας του Γιάννη Πασαλίδη, κυρία Πρόεδρε του Συλλόγου και πρόεδρε των υπολείπων συλλόγων της Εορδαίας. Είναι μια ακόμη σημαντική αλλά δύσκολη μέρα για όλους εμάς, γιατί όταν μιλούσαμε με τον Γιάννη μου έλεγε «Δήμαρχε, θέλω να κάνω το χωριό σημείο αναφοράς». Με αφορμή και ένα όρμα ενός ανθρώπου, το αείμνηστο Ιωάννη Πασαλίδη, να πραγματοποιηθεί αυτή η λύρα που δεν έχω δηλώσει δημόσια ποτέ. Το τελευταίο διάστημα, όσο ήμουν πρόεδρος της Ποντιστικής Λέσης Ποντίου Βερδίκα, ήρθαμε σε πολύ στενή επαφή με τον Γιάννη να πραγματοποιήσουμε τη συνέχεια με διάφορες εκδηλώσεις και και αναφορικά με το τι μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε αναφορικά με τη Ομοσπονδία και όχι μόνο. Επιτρέψτε μου, είμαι λίγο συγκινημένος. Συνεχίζοντας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά.